Ευχαριστώ κύριε Σιδέρη. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανική Επιτροπή, τον κύριο Εφρεμίδη, για την πρόσκληση. Λοιπόν, μένα το θέμα μου είναι το κατά σε αυτό το debate, γιατί δεν πρέπει όλοι οι ασθενείς, σε όλους τους ασθενείς να επιλέγουμε αυτοκοιλιακή βηματοδότηση, σε όλους τους ασθενείς με πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό να επιλέγουμε αυτοκοιλιακή βηματοδότηση και βηματοδότηση του συστήματος αγωγής. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κόλλια. Είναι γνωστό ότι η χρόνια κοιλιακή βηματοδότηση από τη δεξιά κοιλία έχει αρνητικές επιπτώσεις. Το έχουν δείξει και παλαιότερες μελέτες πριν 20 χρόνια. Πρώτα η μελέτη MOST, η οποία μας έδειξε ότι η βηματοδότηση πάνω από 40% αυξάνει τον κίνδυνο κατά 2,5 φορές περισσότερο, κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν κοιλιακή βηματοδότηση από τη δεξιά κοιλία, καθώς επίσης και η μελέτη David, η οποία αφορούσε ασθενείς με απεινιδωτή, χαμηλό κλάσμα εξώθησης, έδειξε ότι ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου είναι τριπλάσιος στους 18 μήνες σε ασθενείς οι οποίοι είχαν κοιλιακή βηματοδότηση πάνω από 40%. Έχουμε προγνωστικούς δείκτες για την εμφάνιση μυοκαρδιοπάθειας υπαγόμενης από την κοιλιακή βηματοδότηση. Υπάρχουν κάποιοι προγνωστικοί δείκτες. Φαίνεται δηλαδή ότι κατά άλλους ότι πάνω από 20%, όπως είπε και ο κύριος Σιδέρης, της κοιλιακής βηματοδότησης μπορεί να είναι αρνητικός προγνωστικός δείκτης για ανάπτυξη μυοκαρδιοπάθειας. Πολύ ευρύ βηματοδοτικό QRS, το RN φύλλο και ιστορικό δομικής καρδιοπάθειας, εμφράγματος μυοκαρδίου ή προϋπάρχουσας μη ισχυμικής μυοκαρδιοπάθειας. Άλλος ένας αρνητικός προγνωστικός δείκτης μπορεί να είναι η βηματοδότηση από την κορυφή της δεξιάς κοιλίας. Και εδώ έχουν προταθεί και εναλλακτικές θέσεις βηματοδότησης, διαφραματικές θέσεις βηματοδότησης. Τα δεδομένα είναι αντικρώουμενα, αλλά υπάρχουν και μεταναλύσεις που δείχνουν ότι βελτιώνεται το κλάσμα εξώθησης στους ασθενείς, στους οποίους δεν επιλέγουμε κορυφαία θέση. Τι λένε τώρα οι οδηγίες όσον αφορά τους ασθενείς με πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό και καρδιακή ανεπάρκεια οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας έχουν ένδειξη, ισχυρή ένδειξη 1α ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλό κλάσμα, κάτω από 40% να λάβουν αυτοκοιλιακή βηματοδότηση. Και οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι Αμερικάνικες, το 2022 μας λένε σε μια ομάδα ασθενών καρδιακή ανεπάρκεια 36 με 50% κλάσμα εξώθησης και αυτοί να έχουν ένδειξη για αμφικυλιακή βηματοδότηση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική τυχεοποιημένη μελέτη. Μας την έδειξε και ο κύριος Κόλλιας, η Block HF, η οποία μας δείχνει ότι σε ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι έχουν αμφικυλιακή βηματοδότηση έχουν όφελος συγκριτικά με την δεξιά κλασική βηματοδότηση. Υπάρχουν όμως μελέτες, όπως η BioPace, πολυκεντρική μελέτη με 1.810 ασθενείς, που φάνηκε σε αυτή τη μελέτη ότι στις δύο ομάδες, η μία ομάδα λοιπόν έλαβε αμφικυλιακή βηματοδότηση και η άλλη ομάδα βηματοδότησε από τη δεξιά κοιλία και φάνηκε ότι δεν υπήρχε όφελος στην αμφικυλιακή βηματοδότηση. Πιθανώς η διαφορά αυτών των δύο μελετών ήταν στο κλάσμα εξώθησης, πιθανώς να ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό καρδιακές ανεπάρκειας που είχε η Block HF συγκριτικά με την BioPace. Το κλάσμα εξώθησης, το μέσο όρο ήταν 40% στην Block HF. Η κολπική μαρμαργή ήταν περίπου 52% και οι LBBB είχαν 1 στους 3 ασθενείς. Ενώ στην BioPace το κλάσμα εξώθησης ήταν, το μέσο όρο ήταν πιο υψηλό. Ενδεχομένως, δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι έχουν καλό κλάσμα εξώθησης ή ήπια επηρεασμένη συστολική λειτουργία να μην ευνοούνται από την αμφικυλιακή βηματοδότηση. Τώρα γνωρίζουμε και τις νεότερες, τις πιο μοντέρνες στρατηγικές βηματοδότησης, η βηματοδότηση του συστήματος αγωγής, όπως μας είπε και ο Γιώργος, η βηματοδότηση του δεματήριου του ΧΙΣ, αλλά και η βηματοδότηση του αριστερού σκέλους και της ευρείας περιοχής του αριστερού σκέλους. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα επιτυχίας. Μια μελέτη του 2015 από τον Βιγιαγιαράμαν έδειξε ότι έχει ένα ποσοστό επιτυχίας η τοποθέτηση στο δεμάτιο του ΧΙΣ 84%. Παρ' όλα αυτά,
Οι μισοί ασθενείς οι οποίοι είχαν infranodal AV block, υπήρχε μία αποτυχία, ένας στους τέσσερις, να υπάρχει αποτυχία στη χαρτογράφηση και στη σύλληψη. Επίσης, από μία άλλη μελέτη, η σύγκριση του HIS-PASIC με την κλασική βηματοδότηση έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας στο σκέλος του HIS-PASIC και μία τάση στην μείωση της θνητότητας. Στην ίδια μελέτη φάνηκε όμως ότι στο σκέλος της βηματοδότησης της δεξιάς κοιλίας οι ασθενείς οι οποίοι είχαν χαμηλό κλάσμα, κάτω από 50%, δεν είχαν όφελος, αλλά δεν υπήρχε κάποια διαφορά στους ασθενείς οι οποίοι είχαν κλάσμα εξόδησης πάνω από το 50%. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί να απομακρυνόμαστε τόσο πολύ από και να απορρίπτουμε την βηματοδότηση από τη δεξιά κοιλία σε ασθενείς οι οποίοι έχουν φυσιολογικό κλάσμα ή πια επηρεασμένη συστολική λειτουργία. Και εδώ πάλι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας μας λένε ότι οι ασθενείς, και αυτό προκύπτει από τις δύο μελέτες που σας έδειξα, οι οποίες δεν είναι τυχιοποιημένες μελέτες, είναι μελέτες παρατήρησης, και μας δείχνουν ότι η ένδειξη είναι 2β για ασθενείς οι οποίοι έχουν AV block και έχουν κλάσμα εξόδησης πάνω από 40%, μπορεί να προτιμηθεί το HIS-PASIC. Άλλη μια μελέτη με εξαιρετικά θεαματικά αποτελέσματα, 97% επιτυχία στην βηματοδότηση του συστήματος αγωγής, ευρύτερα και του HIS-PASIC και του LBBB. Μόλις 4,8% επιπλοκές σε αυτή τη μελέτη. Πιθανώς να υπάρχει ένας περιορισμός, γιατί μιλάμε για ένα high-volume κέντρο. Υπάρχουν άλλες μελέτες που μας δείχνουν ότι τα ποσοστά επιπλοκών είναι υψηλότερα. Υπάρχουν, βέβαια, αυτή η μελέτη είναι για το HIS-PASIC. Ουδός πάνω από 2,5 βολτ σε 1 στους 4 ασθενείς, 17% ασθενείς απώλεια της σύλληψης στο follow-up και 1 στους 10 ασθενείς χρειάστηκε revision. Ένας άλλος περιορισμός, ένα μειονέκτημα του LBB pacing είναι το επίπεδο του block. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν κολποκυλιακό αποκλεισμό στο εγγύς τμήμα του LBB ή έχουν intrahesian block. Σε αυτούς τους ασθενείς φαίνεται ότι βελτιώνεται, ότι διορθώνεται το QRS, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 36% σύμφωνα με αυτή τη μελέτη που μας δείχνει ότι πιθανώς δεν έχουμε όφελος από το pacing του συστήματος αγωγής, γιατί η βλάβη είναι πιο περιφερική. Άλλες επιπλοκές, άλλη μια μελέτη, 12% περίπου οι επιπλοκές, μακρομετατοπίσεις, μικρομετατοπίσεις σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με σύλληψη στο διαφραγματικό τμήμα της δεξιάς κοιλίας. Τι γίνεται με τις βαλβίδες, τις προσθετικές βαλβίδες, είναι ένα ερώτημα. Σε αυτή τη μελέτη φαίνεται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα, πράγματι, η βηματοδότηση του συστήματος αγωγής. Παρ' όλα αυτά, στο σκέλος του TAVI, στο σκέλος δηλαδή των διαδερμικών βαλβίδων που έχουν ένα υψηλό ποσοστό κολποκυλιακού αποκλεισμού, τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι τόσο υψηλά, πιθανώς λόγω τοποθέτησης της βαλβίδας σε πιο περιφερική θέση του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας και σε πιο περιφερική βλάβη του συστήματος αγωγής. Συνοπτικά, περιορισμοί μειονεκτήματα της βηματοδότησης του συστήματος αγωγής, όπως σας είπα πριν, υψηλό οδό έχουμε, ιδίως στο HIS-PASIC, έχουμε καλύτερες παραμέτρους βηματοδότησης, βέβαια, στο pacing του LBBB, απώλεια σύλληψης, μεγαλύτερης διάρκειας επεμβάσεις και μεγαλύτερης διάρκειας ακτινοσκοπήσεις, νέες επιπλοκές που πρέπει να τις γνωρίζουμε και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, όπως τραυματισμός της τριγλόκινας, διαφραγματικό αιμάτωμα, έμφραγμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, φίστουλα, τι κάνουμε στα extraction, και σε αυτό δεν έχουμε δεδομένα. Συμπερασματικά, λοιπόν, σε ασθενείς με πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό, υπάρχει πράγματι κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος μυοκαρδιοπάθειας από βηματοδότηση δεξιάς κοιλίας. Στον πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό και καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει οι ασθενείς να πάρουν αμφικυλιακή βηματοδότηση.
έχουμε αρκετά μειονεκτήματα του χι spacing. Δεν γνωρίζουμε αν είναι πράγματι ασφαλές για τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται βηματοδότηση, για αυτούς που έχουν πλήρη κορποκυλιακό αποκλεισμό. Η εναλλακτική επιλογή, το LBB pacing, το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος και φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να είναι πιο ασφαλές. Χρειάζεται βελτίωση της τεχνολογίας, βελτίωση με καλύτερα ηλεκτρόδια και μπαταρίες. Και φυσικά χρειάζονται και πολυκεντρικές μελέτες και μακροχρόνια παρακολούθηση για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αν όντως όλοι οι ασθενείς με πλήρη κορποκυλιακό αποκλεισμό, σε όλους τους ασθενείς θα επιλέξουμε αφικυλιακή βηματοδότηση ή βηματοδότηση του συστήματος αγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ομιλία. Ερωτήσεις.